αναφέρεται ότι υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα της Νεάπολης και θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν πού εντοπίζετε αυτά τα προβλήματα, δηλαδή ποια είναι η καθημερινότητα η οποία πάει πίσω, όπως λέμε, τα προβλήματα της καθημερινότητας για τα οποία δεν μπορείτε να δώσετε λύση λόγω της μη και τόσο καλής συνεργασίας όπως αναφέρετε με τον κύριο Χατζή. Εγώ θέλω να πω ότι καταρχήν ότι λέει ότι τον παρακάμπτω, ότι δεν τον ενημερώνω και τα φτιάχνω μόνη μου. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τον ενημερώνω, δεν τον παρακάμπτω, απλώς δεν κάνει αυτά που λέμε, αυτά που ζητάνε οι πολίτες. Οπότε και μετά, αφού περάσουν κάποιες μέρες, αναγκάζομαι να τα κάνω εγώ. Δηλαδή με λίγα λόγια, ζητάτε συνεργασία δηλαδή, την οποία σχολεία, δεν έχετε λεπτά. Ναι, παραδείγματα έτσι να καταλάβουμε. Ναι. Στα σχολεία τα κλαδιά από τα χιόνια είχαν πέσει κάτω. Mm-hmm. Στο παιδικό σταθμό έχουμε τρεις κούνιες. Ήταν πάνω τα κλαδιά, δεν φαίνονταν καμία από τις τρεις κούνιες. Έπρεπε να τα κόψουμε. Mm-hmm. Ξεκίνησα να τα κόβω. Τον είπα ότι θα προσλάβω δύο υπαλλήλους, θα τους πληρώσω με τα χρήματα της Προέδρου. Mm-hmm. Και θέλω το αυτοκίνητο να μου φτιάξει γιατί είναι χαλασμένο. Και μου λέει: δεν σου δίνω αυτοκίνητο. Βρήκα μόνη μου αυτοκίνητο γιατί λειτουργούμε με φίλους. Είναι λίγα τα χέρια. Δεν μας φτάνουν πράγματι για να κάνουμε όλες τις δουλειές, για να εξυπηρετήσουμε έτσι όπως πρέπει τους πολίτες. Και την επόμενη μέρα σταμάτησα γιατί μου λέει: δεν σου δίνω αυτοκίνητο και δεν θέλω να με παρακάμπτεις. Και ακόμη είναι εκεί όλα, κάτω. Και σήμερα βρήκα και το διευθυντή στο Λύκειο, τον κύριο Μανουηλίδη. Mm. Και ακόμη, παρόλο που έχει 15-20 μέρες που τον έχει πει: μάζεψε τα σκουπίδια γύρω από το γυμναστήριο, μέχρι και προφυλακτικά έχει. Και τα κλαδιά είναι ακόμη έτσι, εγώ πήγα να τα κόψω, τα έχει όλα έτσι, παρατημένα. Όταν του λέτε... Μια λάμπα, ας πούμε, καίγεται και τους λέει δεν έχουμε λάμπα, δεν έχω λεφτά να παρακύλω. Την επόμενη μέρα τους λέει παρήγγειλα, δεν ήρθαν ακόμη λάμπες. Συγκεκριμένα σήμερα ήρθε ένας πρόεδρος από την Περιστέρα και μου λέει τι θα γίνει ρε κορίτσι μου, πότε θα γίνει να έχουμε 3-1 λάμπα, ντουί και ηλεκτρολόγο για να την περάσουμε τη λάμπα. Σας λέω για ένα γεγονός σημερινό, ας πούμε. Κατάλαβα. Λέω... Για να μπορέσετε να φωνάξετε για τον ηλεκτρολόγο, για να έρθει να μπορέσετε να κάνετε και τις αλλαγές. Ναι. Οι απαντήσεις που σας δίνει όταν του λέτε θα πρέπει να συνεργαστούμε. Καταρχήν εσείς λέτε ότι δεν τον βρίσκεται συχνά, ότι λείπει δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι. Από την επιστολή αυτό καταλαβαίνω. Λόγω επαγγελματικών λόγων. Είναι στο λεωφορείο, ναι, λείπει. Δουλεύει κανονικά στο λεωφορείο. Νομίζω δύο φορές, όχι νομίζω, δύο φορές την εβδομάδα δεν έρχεται καθόλου και τις υπόλοιπες δεν έρχεται 7 με 3 όπως πρέπει να έρχεται. Ή έρχονται για υπογραφές οι πολίτες, δεν είναι εκεί, θα πρέπει λέει να ξαναρθούμε. Μάλιστα. Και δημιουργούνται προβλήματα. Τα κλαδιά τα οποία μου αναφέρετε τώρα εσείς παραμένουν εκεί από το χιονιά και μετά ακόμη είναι εκεί σπασμένα, πεσμένα κάτω, δηλαδή δεν μπορέσατε να τα μετακινήσετε. Έκοψα εγώ τα μισά, τα μάζεψα με αυτοκίνητο που πήρα από κάποιο φίλο μου. Και την επόμενη δεν πήγε αυτός. Τον είπα, θα πας εσύ τώρα να συνεχίσεις. Σήμερα βρήκα τον κύριο Μανουλίδη, μου λέει θα τον ξαναπώ. Δεν ήρθε. Είπε σε μένα σταμάτα, με παρακάμπτεις εγώ θα το κάνω, αλλά την επόμενη μέρα δεν πήγε. Να κλαδέψει, να μαζέψει, να μαζέψει τα σκουπίδια γύρω από το γυμναστήριο. Αλλά τόσα έχουν γίνει. Μάλιστα. Πέρα από αυτά τα προβλήματα τα οποία μας αναφέρετε, υπάρχουν και άλλα τα οποία έχετε και καταγεγραμμένα, δηλαδή δουλειές της καθημερινότητας που πρέπει να γίνουν και οι οποίες έχουν πάει πίσω. Δηλαδή πέρα από τα κλαδιά, πέρα από τις λάμπες που αναφέρατε, υπάρχουν άλλα προβλήματα, προβλήματα γενικότερα καθαριότητας της πόλης, προβλήματα με τον ηλεκτροφορτισμό, προβλήματα με λακκούβες. Έχω φωτογραφίες, τα σκουπίδια δεν περνάνε όπως περνούσανε και πολλές φορές είναι κάτω, έχω φωτογραφίες να σας δείξω. Καλά, ο προγραμματισμός σε ό,τι αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι αλλουνού παπνά Ευαγγέλιο, όπως λέμε, είναι αρμοδιότητα σε άλλο αντιδήμαρχο, έτσι. Υπάρχουν προβλήματα. Το Δήμαρχο τον έχει ενημερώσει για αυτά. Υπάρχουν προβλήματα. Είχαμε ρίξει πίσω, περίσσεψε λίγη και είπαμε να τη ρίξουμε σε κάποιο πολίτη, ο οποίος είναι και φίλος του και συνάδελφος. Και μου λέει όχι, γιατί δεν θα τη ρίξω, γιατί ζήτησε από μένα αυτός ο κύριος, εφόσον περίσσεψε πίσω να τη ρίξω, σε αυτόν και πήγε και την πέταξε στο Άγιο Πνεύμα και την έχω φωτογραφία, υπάρχει ακόμη πίσω εκεί. Δηλαδή προτίμησε να πετάξει την πίσω παρά να εξυπηρετήσει τον πολίτη, που ήταν φίλος του, ψηφοφόρος του. Και συνάδελφός του, να σας το πω έτσι. Γιατί αποτάθηκε, γιατί αποτάθηκε σε εσάς, ναι, και όχι ναι, για τον ναι, ίδιο. Ναι. Έχει πρόβλημα δηλαδή στο αν θα εξυπηρετήσω εγώ τους πολίτες, άρα δεν ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Ενδιαφέρεται να λέει ότι τους εξυπηρετεί αυτός. Να λέει όμως. Γιατί την καθημερινότητά τους δεν τους εξυπηρετεί. Και μόνο που λείπει από το Δημαρχείο και δεν είναι για να βάζει υπογραφές όταν πρέπει και πρέπει να ξαναρθεί ο κόσμος, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
σοβαρό. Έχετε ενημερώσει τον Δήμαρχο για αυτά τα προβλήματα στην καθημερινότητα? Γιατί φαντάζομαι ότι ο άμεσα μετά αρμόδιος να απευθυνθείτε είναι ο Δήμαρχος. Έχω δύο μέρες που τον ενημέρωσα και μου είπε θα σκεφτεί και θα δει τι θα κάνει. Ο Δήμαρχος στεναχωριέται όταν μαλώνουν άτομα μέσα στο συνδυασμό. Εγώ είμαι ειλικρινής και θέλω να ξέρουν όλοι τι συμβαίνει. Γιατί με ψάχνουν και με λένε δεν τα έχεις όπως πέρυσι, όπως πρόπερσι. Δεν τα έχεις, τα χόρτα, τα φώτα, υπολειτουργούμε. Σε λέγαμε κάτι, την ίδια μέρα το έφτιαχνες. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δεν μπορώ, λέω, γιατί μου λέει να τον προτείνω. Το προτείνω, δεν το κάνει, το κάνω μετά από μια εβδομάδα. Μέσα. Και τώρα μου λέει μην το κάνεις κιόλας, θα το κάνω εγώ. Χωρίς το σχολείο δεν πήγε να μαζέψει τα σκουπίδια. Κονδύλια από τη ΣΑΤΑ, επειδή υπάρχουν πάντα κονδύλια στην δημοτική κοινότητα, έχετε κανένα φράγκο, θα το πω πέρυσι, για να μπορέσετε να το διαθέσετε? Βεβαίως, τον έχω πει. Από 1η Απριλίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα πάρω άτομο ηλεκτρολόγο και άτομο να κόβει τα χόρτα, να μην σε ενοχλώ, να έχει την Άπολη τέλεια. Και δεν μου φτιάχνει το αυτοκίνητο που είναι γαλασμένο. Τα άτομα αυτά που θα προσλάβετε, είπατε προχθές πήρατε δύο άτομα, τα πληρώσατε από το δικό σας μισθό. Δεν είναι εύκολο να προσλάβετε, θα πρέπει να βγουν δίμηνα. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να προσληφθούν αυτά τα άτομα. Δεν είναι και εύκολο να τα πάρετε. Είναι εύκολο. Μίλησα και είναι νόμιμα. Μπορώ να τα προσλάβω αυτά τα άτομα, τα δύο, και μου λέει τι θες να προσλαμβάνεις ελεύθερους. Λέω αυτά είναι τα άτομα που μου βγάζουν τη δουλειά. Η ανιψιά σου που είναι 3-8 μήνα στη ΔΕΙΑΒ, δηλαδή είναι παντρεμένη με πολλά παιδιά. Ελεύθερη είναι. Τον απάντησα. Προσλαμβάνω αυτούς που μπορούν να βγάλουν τη δουλειά που εγώ θέλω. Τα παιδιά να βγάζουν ασπροπρόσωποι. Το πρόβλημα είναι αν θα είναι ελεύθερος, αν θα είναι παντρεμένος ή αν θα κάνει τη δουλειά. Δεν ξέρω, αυτή την κουβέντα μου είπε. Εσύ προσλαμβάνεις ελεύθερους. Λέω, προσλαμβάνω τα παιδιά αυτά, το Φώτη, συγκεκριμένα του Ζεραπουλίδη για τα φώτα και για τα χόρτα του κύριου Ορδανίδη, γιατί μου βγάζουν τη δουλειά που θέλω. Η ανιψιά σου είναι παντρεμένη με πολλά παιδιά που είναι στη ΔΕΙΑΒ 3-8 μήνα. Μπήκαμε δηλαδή στο βήμα να τακτοποιήσουμε τους συγγενείς μας. Σας ρωτάω. Εγώ δεν ξέρω, εγώ ακούω εσάς, εγώ ρωτάω για το θέμα της συνεργασίας. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, αυτή η κόντρα κρατάει εδώ και αρκετό καιρό, δεν είναι τώρα. Ναι. Φαντάζομαι ότι φτάσατε. Πριν ανέβει στο Δημαρχείο, μου είχε πει: τώρα εγώ που θα γίνω αντιδήμαρχος, θα σε διώξω, θα πας στο μέσα το μικρό το γραφείο και παίρνει τα κλειδιά και τα παίρνει σπίτι του. Από την αρχή ξεκίνησε αυτό, πριν ανέβει στο Δημαρχείο, και δεν ξέρω γιατί. Υπήρχαν προηγούμενα? Όχι. Δεν ξέρω τι, γιατί φερόταν έτσι και συνεχίζει να φέρεται έτσι. Μάλιστα. Θα ακούσουμε και την άποψή του. Θα καλέσουμε τον κύριο Χατζή, αν επιθυμεί να μιλήσει είτε σήμερα είτε κάποια άλλη μέρα, για να ακούσουμε και την άποψή του, να δούμε ποιο είναι το θέμα. Υπάρχει πιθανότητα να κληθείτε από τον Δήμαρχο να καθίσετε σε ένα τραπέζι να συζητήσετε για να βρείτε λύσεις στα προβλήματα? Ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια, στον κύριο Πλακεντά και στον κύριο Κιχαγιά, γιατί πάρα πολλές φορές με έχουν βοηθήσει. Συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα. Μου πληρώσαν 2.000 τιμολόγιο και βγήκα ασπροπρόσωπη σε ό,τι ζήτησε ο Σύλλογος ο Πολιτιστικός και κάναμε διάφορες εκδηλώσεις. Και συγχαρητήρια θέλω να πω και στον κύριο Μαυρίδη, που είναι διευθυντής στα διάδημα, με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές και τώρα ακόμη είναι διαθέσιμος να με βοηθήσει. Έχετε ανθρώπους δηλαδή για να μπορέσετε να κινηθείτε οικονομικά? Ναι, λειτουργώ με φίλους. Λειτουργώ με φίλους. Ναι. Καλά, είναι δεδομένο ότι γενικότερα υπάρχει οικονομική δυσπραγία στο Δήμο, αλλά δεν παρουσιάζεται το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω, από θέμα οικονομικής δυσπραγίας, όσο σε ό,τι αφορά την μεταξύ σας επικοινωνία για το πού πρέπει να δοθούν οι προτεραιότητες το πρόβλημα το έχει ή πιο σταφανή, όπως μου λέτε. Ναι, αυτό το πρόβλημα το έχει ο κύριος Χατζής, εγώ δεν το έχω. Εγώ αν μου πει ο Δήμαρχος το αυτοκίνητο στο φτιάχνουμε, εγώ θα τα πάρω τα παιδιά και θα συνεχίσω να κάνω τα πάντα. Έχετε χαλασμένο αυτοκίνητο τώρα και δεν μπορείτε δηλαδή να το χρησιμοποιήσετε? Χρειάζεται 2.000 για να γίνει. Και δεν υπάρχουν κονδύλια? Πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να το φτιάξει ο αντιδήμαρχος. Είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ναι, είναι η δουλειά του, ναι. Θα το φτιάξει αυτό, θα το πληρώσει αυτό. Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι περισσότερο. Τι να σας πω, δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί... Στον αέρα δεν θέλω να πω περισσότερα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Οι πολίτες της Νεάπολης τα γνωρίζουν όλα αυτά. Όχι όμως η παραπέρα. Μάλιστα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αντιδήμαρχο της Νεάπολης, τον κύριο Γιάννη Χατζή, για να ακούσουμε τη δική του άποψη στα όσα ανέφερε προηγουμένως η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, η κυρία Παρίντα Αναστασία, περί έλλειψη συνεργασίας. Κύριε Χατζή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σου. Λοιπόν,
Η ναι. κυρία Παρίντα ανέφερε συγκεκριμένα ότι θεωρείται ότι την παρακάμπτεται, ότι δεν έχει καλή συνεργασία και ότι λείπεται συχνά από το Δημαρχείο. Αυτά αποτελούν προβλήματα, όπως ανέφερε, για την καθημερινότητα των πολιτών της Νεάπολης. Τι έχετε να πείτε εσείς? Βεβαίως, Βασίλη, να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα, να τα βάλουμε σε μια σειρά όλα, έτσι. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, η παρέμβασή μου λοιπόν αφορά κάποια καταγγελία η οποία την ακούσαμε όλοι, έτσι, περί ελλείμματος συνεργασίας μαζί της για τα καθημερινά προβλήματα που αφορούν την Νεάπολη και τους πολίτες της, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, η απάντηση λοιπόν που δίνω εγώ στους πολίτες, γιατί σε αυτούς οφείλω να δώσω την απάντηση, τους σέβομαι, γιατί είναι πολίτες του Βοϊού και αυτούς υπηρετώ, έτσι. Mm-hmm. Τους ενημερώνω λοιπόν. Η κυρία Πρόεδρος ισχυρίζεται ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα συνεργασίας λόγω της απουσίας μου για επαγγελματικούς λόγους. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η έλλειψη συνεργασίας οφείλεται καθαρά στην έλλειψη, στην διάθεση από μέρος της, έλλειψη διάθεσης από μέρος της για συνεργασία, και αυτό το γνωρίζει καλά σχεδόν όλη η κοινωνία της Νεάπολης. Ήδη άλλωστε είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της στο πρόσωπό μου για αυτή τη θέση, από την αρχή κιόλα. Που τοποθετήθηκα, έτσι. Είπε προηγουμένως ότι στην ουσία με το που αναλάβατε, της είπατε ότι δεν θα ξαναείσαι σε αυτό το γραφείο, θα πας σε άλλο γραφείο. Δηλαδή, παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική άποψη προηγουμένως. Συγγνώμη, στο δικό μου το γραφείο, για ποιο λόγο να είναι? Δεν έχει γραφείο ο Πρόεδρος? Έχει ξεχωριστό δικό του γραφείο, ναι. Έχει ξεχωριστό γραφείο, οπότε πρέπει να πάει στο γραφείο του. Λοιπόν, γι' αυτό λέω κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στη θέση. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω να πω ότι απολαμβάνω τις πλήρες εμπιστοσύνες του Δημάρχου, του πρόσωπό μου, και ότι θα συνεχίζω όπως έκανα μέχρι τώρα να είμαι στην υπηρεσία του πολίτη της Νεάπολης. Είστε παρόν, όπως λέει η κυρία Παρίντα, δεν είστε παρόν εκεί στο Δημαρχείο για απλά θέματα, για υπογραφές, η δουλειά σας λέει σας κρατάει πίσω. Ναι. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Η δουλειά μου την έχω κανονίσει εγώ, ναι, όντως δουλεύω ταυτόχρονα, παράλληλα με αυτό που κάνω δουλεύω, αλλά το έχω κανονίσει με την υπηρεσία μου να είναι, ας πούμε, στις 10 μέρες το ένα πρωινό. Έτσι, να λείπω το ένα πρωινό. Το οποίο νομίζω ότι το κάνουν κι άλλοι αντιδημαρχοί, δεν το κάνω μόνο εγώ. Ή κι άλλοι αιρετοί, θα έλεγα, έτσι. Λοιπόν, τα πιο πολλά είναι απογεύματα. Έχω και τα λοιπόν μου φυσικά, το οποίο είναι όλη μέρα εκεί. Νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα αυτό. Η καθημερινότητα στην Νεάπολη, πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Υπάρχουν προβλήματα, αυτά που μας ανέφερε, δηλαδή τα σπασμένα κλαδιά, για τους λαμπτήρες, για θέματα καθαριότητας? Πώς είναι? Ναι, ναι, να τα πάρουμε λίγο και αυτά με τη σειρά. Για το θέμα των σκουπιδιών, παράδειγμα που ανέφερε στο γυμναστήριο, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, υπήρξε επικοινωνία με τον Λυκειάρχη, τον κύριο Εμμανουηλίδη. Με πήρε ο άνθρωπος, μου είπε ότι υπάρχουν κάποια σκουπίδια τα λοιπά γύρω από το γυμναστήριο. Δεν έχει 15 μέρες που είπε η κυρία Παρίντα. Έχει 5 με 7 μέρες. Δεν έχει παραπάνω. Λοιπόν, και του είπα ότι με την πρώτη ευκαιρία θα διευθυνθεί. Γιατί οι εργάτες είναι μόνο δύο εδώ στην Νεάπολη και υπάρχουν άλλες προγραμματισμένες εργασίες και άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή, θα πρέπει να αφήνω τη μία για να τρέχουμε στην άλλη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ίσως και αύριο να διευθυνθεί. Πολύ πιθανόν, έτσι. Τα άλλα θέματα, τα σπασμένα κλαδιά που αναφέρθηκαν με τους λαμπτήρες στο φωτισμό, πραγματικά υπάρχει τόσο μεγάλο, τόσο σοβαρό πρόβλημα που δεν μπορείτε να έχετε λαμπτήρες? Όχι, κοιτάξτε, με τους λαμπτήρες είναι ένα πονημένο κομμάτι. Έχουμε λαμπτήρες, έχουμε με το σταγονόμετρο, θα λέω εγώ, έτσι, παίρνουμε με το σταγονόμετρο, αλλά και δεν επαρκεί ένας ηλεκτρολόγος για όλο το Δήμο Βοϊού. Φανταστείτε τώρα την έκταση του Δήμου Βοϊού. Τρέχει ο κύριος Καραμάνης παντού. Ο κύριος Καραμάνης. Πού να πρωτοτρέξει κι αυτός. Λοιπόν, όταν έρχεται μια φορά στις 10 μέρες, κάνουμε ό,τι προλαβαίνουμε, τα πιο απαραίτητα, αλλά και σιγά σιγά νομίζω ότι θα έρθουν όλα στη σειρά τους. Θα μπουν όλα στη σειρά τους. Θα γίνουν. Mm-hmm. Λοιπόν, είπε ένα άλλο πράγμα για κάποιο συγκεκριμένο πολίτη που ζήτησε να πέσει πίσω και τα λοιπά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε και γι' αυτό. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος πολίτης ήθελε να πέσει πίσω σε κομμάτι του πεζοδρομίου έξω από τον γκαράζ του. Πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να γίνει παρέμβαση στο πεζοδρόμιο. Το οποίο το ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι απαγορεύεται, έτσι.
απαγορεύεται να κάνουμε ρητά επέμβαση σε πεζοδρόμιο, σε δημοτικό μέρος και να ρίξουμε, πόσο μάλλον να ρίξουμε πτήσα. Mm-hmm. Έτσι δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάνω στο πεζοδρόμιο να ρίξετε πτήσα. Ναι. Εντάξει. Γενικά στα πεζοδρόμια απαγορεύονται οι παρεμβάσεις, ούτε σκαλάκια μπορούν να γίνονται οτιδήποτε. Ναι, φυσικά. Η κυρία Πανέτα τα παρουσιάζει όπως τη βολεύει κατά το δικό. Εν πάση περιπτώσει δεν με ενδιαφέρει. Με αυτό τη δουλειά τη κάνει, ας πει ό,τι καταλαβαίνει. Με το θέμα της παιδικής χαράς, τα σπασμένα κλαδιά και όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί, είναι ακόμα εκεί από το χιονιά, τι γίνονται? Έχουν μαζέψει πολλά, Βασίλη. Στην παιδική χαρά, όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει καμιά παρέμβαση. Οι παιδικές χαρές είναι γενικά μια πονημένη ιστορία για όλο το Δήμο, για όλους τους Δήμους γενικά. Δεν θα πρέπει να πιστοποιηθούν, αλλιώς θα πρέπει να κλείσουν. Θα πρέπει να πιστοποιηθούν, ναι. Κανονικά έπρεπε να έχουν κλείσει οι παιδικές χαρές και να πηγαίνουν να νομιστούν οι γονείς στα παιδιά. Αυτό είναι. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο το οποίο σας εξυπηρετεί στην καθημερινότητα. Είναι όντως χαλασμένο, χρειάζεται 2.000 ευρώ και δεν έχετε τα κονδύλια για να το επισκευάσετε? Κοίταξε Βασίλη, το αυτοκίνητο είναι όντως χαλασμένο, αλλά η κυρία Παρίντα το εννοεί σαν να είναι δικό της το αυτοκίνητο και δεν τους το δίνουμε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι το αυτοκίνητο είναι του Δήμου. Είναι περιουσία του Δήμου Βοΐου και όταν μπορέσει ο Δήμος θα το φτιάξει. Και δεν θα το δώσει στην κάθε κυρία Παρίντα ή στον κάθε πρόεδρο για να κάνει τη δουλειά της. Τα αυτοκίνητα θα τα χρησιμοποιούν, ναι, οι εργάτες τους οποίους έχετε, έτσι, ναι, για να κάνουν τη δουλειά. Έχουν δικαίωμα να τα κινούν μόνο άτομα που έχουν εξαρτημένη σχέση με τον Δήμο, mm-hmm, και οι αιρετοί που μάλιστα ο καθένας θα πρέπει να έχει τη σχετική έγκριση και τη περιφέρεια. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν. Ο όποιος αιρετός αντιδήμαρχος νομίζω έχει στη διάθεσή του κάποιο αυτοκίνητο για να μετακινείται. Από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για φορτηγά κτλ., αυτό θα πρέπει να το κινεί ο αρμόδιος υπάλληλος, ο οποίος θα πρέπει να κάνει και τις απαραίτητες εργασίες. Ακριβώς. Και το εξής, ότι τα άτομα είναι μόνο δύο. Παρακαλώ. Βασίλη. Έλα, ο Αντρέας. Αντρέα, κλείσε λάθος τηλέφωνο, σήκωσε. Πάρε τηλέφωνο. Ναι. Σ' ακούμε. Από το δίπλα στούντιο. Χτύπωσε το τηλέφωνο και σήκωσε ένα άλλο τηλέφωνο. Μπερδευτήκαμε. Ναι. Αυτό, δηλαδή με το αυτοκίνητο είναι αυτή η ιστορία. Είναι μόνο δύο οι εργάτες. Δεν μπορεί σε κάθε τηλέφωνο και σε κάθε όκληση της κυρίας Παρίντα να τρέχουμε από πίσω, να στέλνουμε το αυτοκίνητο εκεί που θέλει η κυρία Παρίντα. Έχουμε κάποια πράγματα προγραμματισμένα τα οποία πρέπει να τελειώσουν. Και θα τελειώσουν. Γενικά πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς την κατάσταση, όχι μόνο στη Νεάπολη, θα μπορούσα να πω γενικότερα, φαντάζομαι ότι έχετε και μια γενικότερη εικόνα, αλλά ειδικότερα στη Νεάπολη, που είναι και το κομμάτι ως χωρικός αντιδήμαρχος για το οποίο έχετε και την ευθύνη. Εννοείται την κατάσταση της πόλης. Η καθημερινότητα, ναι, θέματα καθαριότητας, θέματα λακκούβας, έτσι, αυτά που λέει ο πολίτης, που θα βρίσκει μπροστά του, όταν θα βγει από την πόρτα του, θα βρει τη λακκούβα, θα δει ότι η λάμπα είναι καμένη, θα δει πιο πέρα την καθαριότητα, αυτά τα προβλήματα. Εμείς Βασίλη, σαν δημοτική αρχή και εγώ έτσι σαν αντιδήμαρχος, δεν θα ευλογήσω τα γένια μου. Δεν θα παρουσιάσω όλα ρόδινα και όλα τέλεια. Δεν είναι τέλεια. Mm-hmm. Δεν είναι τίποτα τέλειο, έτσι. Σαφώς. Πόσο πάνω στις εποχές που διανύουμε. Μπράβο. Εμένα μου αρκεί η προσπάθεια που κάνουμε και που νομίζω κουτά στραβά τα καταφέρνουμε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Στην τηλεφωνική γραμμή έχω κάποιο ερώτημα. Είναι φίλος ακροατής ο οποίος θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα. Δεν με ακούνε. Έχουν πει στη γραμμή πιθανότητα. Γιατί χτύπησε δύο φορές η γραμμή. Προηγουμένως μπερδευτήκαμε. Δεν μας περίμενε. Ωραία. Κύριε Χατζή, νομίζω ότι δώσετε τις απαντήσεις σας. Δεν υπάρχει θέμα από ό,τι μου λέτε. Απολαμβάνετε πλήρους εμπιστοσύνης από τον Δήμαρχο Βοή. Πώς μπορεί να εξομαλυνθεί αυτό το πρόβλημα στη σχέση σας με την πρόεδρο, γιατί κακά τα ψέματα, για τον ίδιο σκοπό παλεύετε και οι δύο, έτσι? Βασίλη, εγώ από την πρώτη στιγμή κάλεσα την κυρία Παρίντα και την είπα να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και να δουλέψουμε για το κοινό καλό. Η κυρία Παρίντα προφανώς δεν ενέκρινε τη θέση μου από την αρχή, σας το είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου. Δεν ενέκρινε τη θέση μου, ενδεχομένως να περνούσε καλύτερα με τον Ανδρέα τον Κορδίστα. Ενδεχομένως να τα βρίσκανε πιο πολύ, δεν ξέρω. Δεν το χώνησε αυτό το πράγμα και από τότε υπάρχει αυτή η σχετική κόντρα. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ως ένας συνδυασμός, γιατί κατά τα ψέματα ένας συνδυασμός είστε, έτσι. Και δεν είναι και ωραίο πράγμα να ακούς μέσα στον ίδιο το συνδυασμό
κόντρες, τσακωμούς, γιατί για το ίδιο, για τον ίδιο σκοπό παλεύετε. Δεν μπορείτε να καθίσετε μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τους άλλους εκλεγμένους εκεί στη Νεάπολη και να πείτε έτσι είναι τα πράγματα, έτσι θα μπορέσουμε να πορευτούμε καλύτερα, να υπάρχει αυτή η συνεννόηση, τέλος πάντων αν υπάρχει ένας προγραμματισμός, ένα χαρτάκι να βγαίνει από τους δυο σας για το ποιες εργασίες είναι άμεσης προτεραιότητας και να τις επιλύετε. Γιατί πρέπει να φτάνουμε στα ραδιόφωνα. Εμένα θα μου πείτε είναι η δουλειά μου από τη στιγμή που έχουν την καταγγελία έτσι να τις παρουσιάζω πολύ καλά, ναι. Και να ακούω και τις γνώμες σας. Αλλά νομίζω ότι πρέπει και μπορεί να υπάρξει κοινός τόπος. Βεβαίως και πρέπει και μπορεί. Το θέμα είναι να υπάρχει η θέληση και από τις δύο πλευρές. Από τη δική μου πλευρά υπάρχει, σας το λέω δημόσια, σας το πιστοποιώ. Τώρα η κυρία Παρίντα δεν ξέρω τι πρόθεση έχει. Την πρόθεσή της εγώ την εξακριβώνω και την αντιλαμβάνομαι κάθε μέρα με τον χειρότερο τρόπο. Δεν ξέρω αν μπορεί από εδώ και πέρα κάτι να αλλάξει. Είναι στο χέρι του δικό της. Μάλιστα. Πετάω τον μπαλάκι δηλαδή στην κυρία Παρίντα. Αυτό ακριβώς κάνετε, αυτό μου κλέψατε την ατάκα. Αυτό είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για τη διάθεση που είχατε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Αυτά και από τον κύριο Χατζή, αντιδήμαρχο.